με την εκτίμηση για τα 9 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο του στη Βουλή. Ξεκινάμε από το ΣΥΡΙΖΑ από 30-34%. Νέα Δημοκρατία 28,5-32,5%. Χρυσή Αυγή 6,5-8%. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ από 5,5-7%. Το Ποτάμι από 4-5,5%. Το κόμμα του κυρίου Λεβέντη ενός συγκεντρώου φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή 3,2-4%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3-4%. Και η Λαϊκή Ενότητα από 2,5-3,5%. Δηλαδή μόνο τον κύριο Λαφαζάνη βλέπετε εκτός Βουλής. Και το 3% ίσως και οι 9 να μπουν. Ναι, ίσως οι 9, αλλά το 3% για τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν διασφαλίζει αυτή τη στιγμή 100% την είσοδο στη Βουλή. Διατηρώ, παρόλο που τον βρήκαμε πολύ φουσκωμένο στο exit poll την Ένωση Κεντρών, και γι' αυτό δείχνει να μπαίνει στη Βουλή, και το 3,2 όταν θα έχουμε την οριστική εκτίμηση του αποτελέσματος θα το επαναξιολογήσουμε. Τα άλλα λογικά θέλω λοιπόν, να υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτο, δεύτερο κόμμα. Πρώτο, δεύτερο και θα δούμε κόμμα και τη σχετική κάρτα τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι, γιατί εδώ είναι η μάχη είναι για την πρωτιά και η διαφορά που παίζει πολύ μεγάλη ξέραμε ποια, σημασία. Ποια κόμματα θα μπορούμε είναι τα δύο να προεξοφλήσουμε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Όχι, και διότι όπω βλέπουμε είναι από 30-34, αλλά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει και έως 32,5. Άρα υπάρχει μια επικάλυψη αρκετά σημαντική, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, το λέγαμε και πάλι, δεν πανηγυρίζει κανείς. Η Λία πάντως, όπως είναι αποτυπωμένο, δείχνει ότι θεωρείτε, γιατί την πρόθεσή σας προσπαθούμε να διερευνήσουμε, ότι οι πιο πολλές πιθανότητες είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο κόμμα. Απλώς δεν μπορεί να το αποκλείεται όμως και μια ισοπαλία, 31,5-31,5. Ούτε ισοπαλία, ούτε ακόμα και ανατροπή δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Θα ξέρουμε στις 8 με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Μια παρατήρηση στις 8 ακόμα θα μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Θα μπορούμε να πούμε ποιος τελικά θεωρώ είναι πρώτος. Θεωρώ ότι στις 8 μπορούμε να πούμε ποιος είναι πρώτος, εκτός εάν πρόκειται για ισοπαλία. Μεγάλο εύρος βλέπω. Συνήθως 4 μονάδες δεν δίνατε. Δίνατε λιγότερο. Δίνατε 3 μονάδες. Έχετε μεγάλο εύρος και στους δύο. Και γιατί τον Ιανουάριο είχαμε μεγάλο, το ίδιο ακριβώς εύρος. Γιατί τόσο μεγάλο? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πλέον ακόμα και στα exit poll οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Για να καλύψουν ακόμα τα δύσκολα.